Τι να πει κανείς μέσα από τόσες πολλές και διαφορετικές ζωές, πολλές και διαφορετικές εμπειρίες, βιώματα που μόλις παρακολουθούσαμε μέσα από αυτά τα 6 ντοκιμαντέρ και μικρές ταινίες. Πολλές εμπειρίες, ταυτότητες, αλλά και κοινά στοιχεία που όπως και στην περίπτωση του Τόμ, όταν τα κρατάς μέσα σου και νομίζεις ότι είσαι μόνο και τα βιώνεις αυτά, μπορεί να σε πνίξουν, όταν τα μοιράζεσαι μπορεί να σε απελευθερώσουν. Αρχικά, πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συντελεστές, όλους όσους συμμετείχατε και κάνατε πραγματικότητα και φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ για την Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη. Πολλά και θερμά συγχαρητήρια για αυτή τη δράση που μας παρέχει χώρο και χρόνο να σκεφτούμε και να συζητήσουμε. Αγαπητή Λευκή, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την τιμή και την πρόσκληση που μου έκανες να συμμετέχω και εγώ σήμερα σε αυτό το πάνελ, μια πρόσκληση που τη δέχτηκα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Καθώς έβλεπα τις ταινίες, κρατούσα σημειώσεις και οφείλω να πω ότι μου ερχόντουσαν στο μυαλό πολλά και διαφορετικά πράγματα με βάση τις διαφορετικές ταινίες. Βέβαια, υπήρχε ένα κοινό στοιχείο σε όλες αυτές τις ταινίες. Ήταν η έννοια της ταυτότητας και κυρίως οι πολλαπλές ταυτότητες, οι πολλαπλές διαστάσεις της ταυτότητας και πώς όλες αυτές οι διαστάσεις διασταυρώνονται μεταξύ τους και συνιστούν το ποιος, πια, ποιο είμαι. Βέβαια όχι σε ένα κοινωνικοπολιτισμικό κενό, αλλά μου ερχόταν στο μυαλό ότι αν εστιάσουμε στην έννοια της ταυτότητας, κάθε άνθρωπος είναι όπως κανένας άλλος άνθρωπος. Κάθε αφήγημα ήταν μοναδικό, ήταν ατομικό, ήταν προσωπικό αφήγημα. Και αυτό ίσως έχει να κάνει και από την μοναδικότητα που έχει ο καθένας μας. Και από αυτή τη μοναδικότητα πηγάζει και όλες οι έννοια της υπαρξιακής μας μοναξιάς. Όμως, κάθε άνθρωπος είναι όπως και μερικοί άλλοι άνθρωποι, ανάλογα με συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά και κοινωνικές ιδιότητες και με το που επιλέγουμε να εντασσόμαστε, όπως είπε μία από τις αφηγήτριες στο τελευταίο ντοκιμαντέρ, όταν λέει «βλέπω άλλους ανθρώπους με γουίλης, αισθάνομαι ότι είμαι με τα αδέλφια μου» ή όπως στο drag show, όπως επιλέγουν μία κοινότητα έκφρασης, μία κοινότητα τέχνης, μία κοινότητα, μία ταυτότητα, μία πολλαπλή ταυτότητα. Επομένως, είναι η ομαδική ταυτότητα μέσα στην οποία είτε εντασσόμαστε, είτε μας εντάσσουν. Και η δεύτερη περίπτωση είναι πολύ πιο καταπιεστική από την πρώτη, στην οποία μπορεί να έχουμε ή να μας δίνεται το δικαίωμα της επιλογής. Και βέβαια, σκέφτηκα ότι και κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από το αν είναι στο μπουτέμπο της πρώτης ταινίας ή στην ταινία, νομίζω, στο Λονδίνο, στο Ανατολικό Λονδίνο ή στην Ελλάδα, κάθε άνθρωπος είναι όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, πονάμε, αγαπάμε, μισούμε, ζούμε και πεθαίνουμε. Και τα τρία αυτά επίπεδα συνιστούν την ταυτότητά μας, συνιστούν το ποιοι είμαστε και φαίνεται ότι μέσα από αυτές τις διασταυρώσεις γίνεται και η μοναδικότητά μας. Όμως έμεινα πάρα πολύ στο πρώτο ντοκιμαντέρ, στην περιπλάνηση της Τζεμίνα, μέσα από τις ιστορίες των Ιμακιουλέ, των Σιλβί και των Στούκα και σκέφτηκα ότι αυτές οι πολλαπλές ταυτότητες, οι πολλαπλές διαστάσεις της ταυτότητας, ταυτοχρόνως σχετίζονται και με την πολλαπλή καταπίεση.
Φαίνεται, και αυτό φάνηκε για μένα τουλάχιστον έτσι όπως εγώ το βίωσα και στο τελευταίο ντοκιμαντέρ, πως μία διάγνωση δίνει χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να είναι πολύ καταπιεστικά, γιατί πίσω από μία διάγνωση υπάρχουν πολύ περισσότερα χαρακτηριστικά, αλλά φαίνεται ότι αυτές οι πολλαπλές διαστάσεις της ταυτότητας έχουν και πολλές μορφές καταπίεσης. Κατηγορίες κοινωνικές, πολιτισμικές, βιολογικές, όπως το φύλο, η φυλή, η ικανότητα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, αλληλεπιδρούν σε πάρα πολλά επίπεδα και αυτή η αλληλεπίδραση συμβάλλει στην κοινωνική ανισότητα και στην αδικία και στη διάκριση, γιατί δεν γίνεται μέσα σε ένα κενό πολιτισμικό ή κοινωνικό. Μπορεί να δώσει στο άτομο μία θέση υπεροχής ή μία θέση υποτέλειας μέσα σε συγκεκριμένες σχέσεις δύναμης και εξουσίας. Για παράδειγμα, η πρώτη ταινία, τι σημαίνει να είσαι γυναίκα και να είσαι γυναίκα με ακουστική βλάβη σε έναν πολιτισμό και μια κοινωνία όπως αυτή του Μπουτέμπο, που θεωρεί αμαρτία μέρος της πορνείας, ακόμα και την ομορφιά. Τι είδους καταπίεση, πολλαπλές μορφές καταπίεσης μπορεί να έχει αυτό και πώς αυτή η καταπίεση μπορεί να σχετίζεται και με το, την έλλειψη προνόμιων, προνομίων. Σκέφτηκα όταν έβλεπα αυτή την ταινία ότι αυτό που είχε πει κάποτε ένας συνάδελφος ο Μάκιντος, ότι τελικά το προνόμιο είναι ένα όρατο σακίδιο χωρίς βάρος, που είναι γεμάτο με ειδικές προμήθειες, με χάρτες, με διαβατήρια, βιβλία, με κωδικούς, βίζες, ρούχα, εργαλεία και κενές επιταγές. Και κάποιος το αποκτά, by πολιτισμικό default που λέμε, απλά γιατί γεννήθηκε κάπου, γεννήθηκε με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια και ταυτοχρόνως με κοινωνικοπολιτισμικό default έχει και την έλλειψη όλων αυτών των προνομίων. Όμως, τόσο μέσα από τις υπόλοιπες ταινίες, όσο και με το τέλος της πρώτης ταινίας ντοκιμαντέρ, σκέφτηκα ότι αυτή η συνεχής αλληλεπίδραση των διασταυρώσεων είναι πολύπλοκη και δεν καταλήγει πάντα σε ένα προβλεπόμενο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και όπως είδαμε ότι παρά την περιθωριοποίηση, την κακοποίηση και την καταπίεση, και η Μακιουλή και η Σιλβή και η Στούκα μπορούν και μπόρεσαν να πάρουν στα χέρια τους τουλάχιστον ένα μέρος της μοίρας τους. Και εδώ έρχεται το τρίτο θέμα, το οποίο είχα πολύ έντονο ως κοινό στοιχείο σε όλα τα ντοκιμαντέρ και με αυτό σιγά σιγά θα κλείσω, γιατί θέλω να δώσω το λόγο και στους άλλους δύο ομιλητές, ομιλήτριες και στο κοινό. Σκέφτηκα ότι τόσες πολλές αφηγήσεις, τόσες πολλές εμπειρίες, πρέπει πια κάποια στιγμή να σπάσουμε αυτά τα στενά χώρα όρια της κανονικότητας. Αυτή η έννοια του κανονικού, που με την ευρύτερη του έννοια έχει σηκώσει τόσο μεγάλο βάρος στον τομέα της ευγονικής, στον τομέα του επιστημονικού ρατσισμού, στον τομέα της εξειδανικευμένης κανονικότητας, στον τομέα των έμφυλων διακρίσεων, στον τομέα της ομοφοβίας, θα πρέπει πλέον, έχει αρχίσει πια να χάνει τη χρησιμότητά του. Δεν μας βοηθάει σε τίποτα. Δεν μας βοηθάει, δεν μας δίνει κανένα ερμηνευτικό πλαίσιο να συνυπάρξουμε, να ερμηνεύσουμε, να κατανοήσουμε, να έρθουμε σε σύμπνοι, ακόμα και να έρθουμε και σε σύγκρουση. Θεωρώ ότι θα έχει έρθει πια η εποχή αυτή η κανονικότητα να αποδομηθεί και τελικά η ετερογένεια. Υπάρχει ένας όρος, για να μεταφραστεί όρος του Βαράιτη στα ελληνικά, ποικιλομορφία. Μπορώ να πω, δεν μου αρέσει πάρα πολύ όρος ποικιλομορφία, αλλά αυτό το εύρος των εμπειριών, των προτιμήσεων, των αναγκών, των ιδιωτήτων, αυτό αποτελεί πια την μόνη
κανονικότητα. Θα έλεγα κανείς, θα έλεγα ως ταυτολογία, ότι η νέα κανονικότητα είναι η ποικιλομορφία. Και κλείνοντας, θα ήθελα να εστιάσω στο σχολείο. Μερικές φορές λέμε ότι εάν δεν το μάθεις μικρός, πολύ δύσκολα το μαθαίνεις μεγάλος. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, νομίζω, στο σχολείο και στην εκπαίδευση, γιατί κατά κάποιο τρόπο το σχολείο αποτελεί μία έκφραση ανθρωπιάς. Αλλά ταυτοχρόνως το σχολείο αποτελεί και μία έκφραση των ορίων της ανθρωπιάς. Με την έννοια ότι επιλέγει ποιος είναι μέσα και ποιος είναι έξω, ποιος αξίζει και ποιος δεν έχει αξία, σε ποιον αξίζει και σε ποιον δεν αξίζει να γίνεται επένδυση. Θεωρώ ότι το σχολείο είναι ένας χώρος πάρα πολύ σημαντικός, όπου από εκεί πια θα πρέπει να γίνει δεκτή η αρχή ότι η ποικιλότητα, η ποικιλομορφία και η ετερότητα αποτελεί πλέον τη νέα και ίσως και τη μόνη μορφή κανονικότητας. Θα ήθελα εδώ να σταματήσω και να δώσω το λόγο στην κυρία Αγλαία Κατσιγιάννη για να μας δώσει και αυτή την δική της θέαση των ταινιών. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας. Την τιμά πραγματικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Καρτασίδη που μου πρότεινε να βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ και να παρακολουθήσω αυτές τις συγκλονιστικές ταινίες. Δεν μπορώ να πω ποια μ' άγγιξε περισσότερο. Νομίζω ότι κάθε ταινία με το δικό της άγγιγμα ήταν κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό. Εγώ, ως άτομο με αναπηρία, πώς να το θέσω, για μένα είναι, η αναπηρία πλέον είναι τρόπος ζωής. Είναι πράγματα που κάποιες καταστάσεις που ίσως τους ανθρώπους χωρίς αναπηρία τους συγκλονίζουν και τους εκπλήσουν και για μένα περνούν απλά απαρατήρητα, γιατί είναι η καθημερινότητα, γιατί είναι ο τρόπος ζωής, γιατί είναι ένας μεγάλος και καθημερινός αγώνας που βιώνω εγώ με την οικογένειά μου τις περισσότερες φορές για να αποδείξω το αυτονόητο. Και ως πρόεδρος του Συλλόγου Παραπληγικών, εκπροσωπώντας και μια ομάδα ανθρώπων με παρόμοια αναπηρία με τη δική μου, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και πάλι το ξαναλέω τα αυτονόητα. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα βιντεάκι, αν μπορώ να κάνω share screen, και μετά να συνεχίσω την τοποθέτησή μου και τα σχόλιά μου, αν συμφωνείτε. Κυρία Κατσιγιάννη, είναι μεγάλης διάρκειας το βίντεο. Είναι ένα λεπτό. Ωραία. Σας δίνω. Απλά επειδή φροντίζουμε πάντα να έχουν όλα υπότιτλους, σε περίπτωση... Νομίζω ότι οι εικόνες θα μιλήσουν από... Είναι στα αγγλικά μένα, αλλά και να μην είχε υπότιτλους... Ωραία. Σας δίνω το δικαίωμα αυτό και μετά θα το... Ευχαριστώ πάρα πολύ. A town full of physically impaired people, all wheelchair users. They run everything. There aren't any able-bodied people, so naturally, when they built the town, the community decided it was pointless to have ceilings 10 foot high and doors 7 foot high. So the ceilings were built at 7 foot and the doors at 5 foot. In every way, they designed the place the way they wanted it. One day, a few able-bodied people come to stay. One of the first things they notice is the height of the doors. And the reason they notice is because they keep hitting their heads. They come to stand out by the bruises they carry on their corners. Soon doctors, psychiatrists and social workers all become involved. Committees are formed. Many people are worried about what becomes known as the problem of the able body. Throughout the town there is a growth of real concern. Specially toughened helmets are handed out, free to the able body, to be worn at all times. Braces are designed which give support and relief, while keeping the able-bodied wearer bent to normal height. Various groups of compassionate wheelchair users get together and form registered charities. Every quarter they have a collection there.
Upturn helmets are left in pubs and shops for people to drop their small change into. There is talk of founding special homes. But then one day, it dawns on the able-bodied that there is nothing actually wrong with them, just that society excludes them. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Και νομίζω ότι μέσα από το χιούμορ πολλές φορές είναι πολύ καλύτερο να κατανοήσουμε κάποια πράγματα ή να τα αποδεχτούμε, γιατί είναι τόσο απλά και πολλές φορές εμείς... The word disabled means less able. Ακούγεται ο ήχος, κυρία Κατσιγιάννη. Και συνεχίζω και λέω ότι πολλές φορές εμείς είμαστε, να το πω πολύ απλά, που κάνουμε την τρίχα τριχιά και βλέπουμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Και θέλω να παραθέσω ένα παράδειγμα κάποια στιγμή σε ένα συνέδριο αναπηρία στο εξωτερικό που βρισκόμουν. Μίλησε μία μητέρα που είχε ένα κοριτσάκι με αναπηρία σε αναπηρικό αμαξίδιο, η οποία ακόμη δεν το είχε αποδεχτεί και τόσο πολύ την αναπηρία του παιδιού. Και καθώς είχαμε μία φιλική συζήτηση, μου είπε τελικά εμείς είμαστε που έχουμε το πρόβλημα ή που τα μεγαλοποιούμε. Και νομίζουμε κάποιες φορές ότι υπάρχει πρόβλημα ακόμα και αν δεν υπάρχει, γιατί κάποια στιγμή που έβγαλα τη μικρή βόλτα, είδα μία ομάδα παιδιών να με κοιτάζει πάρα πολύ παράξενα και σε κάποια στιγμή λέει άρχισαν να μας ακολουθούν. Και τότε η κυρία ήταν λογικό ότι άρχισε να εκνευρίζεται και να προσπαθεί να προστατέψει σε εισαγωγικά το παιδί, γιατί πίστεψε ότι ίσως θα γίνει κάποιο είδους bullying ή θα αναστοτευτεί το παιδάκι και αυτά. Οπότε κάποια στιγμή σταμάτησε νευριασμένη, αφού τα άλλα παιδάκια την ακολουθούσαν και ρωτάει, «Μα τι θέλετε επιτέλους, γιατί μας ακολουθείτε?» Και τότε τα παιδάκια είπαν, «Μας άρεσαν πάρα πολύ τα αυτοκόλλητα στο καροτσάκι και θέλουμε να ρωτήσουμε από πού τα πήρατε». Νομίζω ότι καταλάβατε το νόημα αυτό που θέλω να πω, ότι για μας, τους ανθρώπους με αναπηρία, είναι μια κατάσταση ζωής, είναι μια καθημερινότητα που απλά αυτό ζούμε και αυτό απαιτούμε από τους άλλους να το δεχτούν. Δεν χρειάζεται να παλέψουμε, γιατί όμως όντως παλεύουμε για τα αυτονόητα. Παλεύουμε για να περάσουμε από μια ράμπα που είναι κλεισμένη. Παλεύουμε για να διεκδικήσουμε μια απλή θέση πάρκινγκ. Δεν είμαστε σίγουροι αν όταν θα βγούμε να πάμε στο καφέ θα υπάρχει η τουαλέτα, η ράμπα, θα υπάρχουν σκαλοπάτια. Δεν ξέρουμε αν στη δημόσια υπηρεσία μπορούν να μας εξυπηρετήσουν ή να φτάσουμε το πόμολο για να ανοίξουμε την πόρτα. Και όλα αυτά χρειάζεται αγώνας από εμάς και τις οικογένειές μας. Και είναι πράγματα που όταν κάποιος το πρωί σηκωθεί από το κρεβάτι του, δεν θα τα σκεφτεί καν το να βγει από το σπίτι του, να πάει στη δουλειά του, να πάει σε μια υπηρεσία να κάνει την καθημερινότητά του. Εμείς αυτά όλα πρέπει να τα σκεφτούμε. Πρέπει να χαράξουμε μια συγκεκριμένη διαδρομή στο μυαλό μας για να ξέρουμε ότι από εκεί θα περάσει σίγουρα το αμαξίδιο. Αν είμαστε τυχεροί και δεν έχει παρκάρει κάποιο αμάξι, τότε μπορούμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Θα ακούσουμε πολλές φορές να μας λένε ρουφιάνους ή πολλά άλλα σχόλια όταν καλούμε την τροχέα γιατί μας έχουν κλείσει τη ράμπα. Και όπως και να έχει αυτή η καθημερινότητα, νομίζω έχουν καλυτερέψει τα πράγματα. Και αυτό φυσικά οφείλεται στους αγώνες που κάνουμε εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι με αναπηρία και οι οικογένειές τους. Δεν κρατάμε χάρη σε κανέναν. Παρόλο που αυτό είναι το νόημα που κάποιες φορές και το μήνυμα θέλουμε να μας περάσουμε. Αλλά χρειάζεται και εμείς οι ίδιοι να είμαστε διεκδικητικοί, να μην το βάζουμε κάτω, να μην αφήνουμε αυτό το bullying να περάσει μέσα μας. Και να βγαίνουμε μπροστά πάντα δυναμικά. Φυσικά είμαστε όλοι άνθρωποι και πολλές φορές γονατίζουμε, λυγίζουμε και κάποια πράγματα μας πειράζουν και όταν θα κλείσει η πόρτα, σίγουρα ο καθένας θα κλάψει το δικό του μαξιλάρι. Αλλά όταν βγούμε προς τα έξω πρέπει να είμαστε δυνατοί, γιατί πιστεύω ότι αποτελούμε και παράδειγμα για τους υπόλοιπους ανθρώπους που θα βρούνε τη δύναμη, ίσως και οι νεότεροι, να βγουν λίγο παραέξω και να διεκδικήσουν. Εγώ θυμάμαι ότι πριν από χρόνια για το στράμα, όταν είχε πρωτοειδηθεί ο σύλλογος, δεν ξέραμε τι είναι ράμπα. Όταν αρχίσαμε εμείς να κάνουμε ράμπες. Και όταν παίρναμε τηλέφωνο το 100, τροχιά να πούμε ότι μπλόκαραν τη ράμπα, πολλές φορές δεν ήξεραν τι είναι η ράμπα και για ποιο λόγο θα έπρεπε να έρθουν και τους καλούμε.
Κάποια στιγμή εμένα με είχαν διώξει από μια καφετέρια γιατί μου είπαν ότι δεν φαίνεται όμορφα το αμαξίδιό μου. Και τότε θυμάμαι ότι όλοι οι φίλοι μου είχαν εκνευριστεί τόσο πολύ που θέλανε να κάνουν φασαρία. Αυτό όμως που έκανα εγώ ήταν ότι βγήκα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και είπα το περιστατικό. Και τότε ξεσηκώθηκαν και άλλοι άνθρωποι που δεν βγαίναν από τα σπίτια τους και είδαν ότι εγώ αντέδρασα και με αυτή μου την αντίδραση τους προκάλεσα να βγουν έξω και να διεκδικήσουν να πάνε σε καφετέρειες, να κάνουν τη βόλτα τους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες γράμμες στις καφετέρειες και αυτοί οι άνθρωποι πλέον να μην τρέπονται για την αναπηρία τους και να συμμετέχουν το ίδιο στυλ σε μια κοινωνική ζωή που στερούνταν για την άλφα ή τα είδους προκατάληψη. Νομίζω ότι θα μπορούσα δικαιωματικά να μιλάω για πάρα πολλές ώρες, αλλά σχετικά με τις ταινίες, θα ήθελα να ξαναπώ ότι εγώ έχω συγκλονιστεί ειδικά με τις ταινίες που εξελίσσονται σε κάποιες χώρες, όπως ήταν η πρώτη ταινία, που ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και είναι τόσοι πολλοί παράγοντες που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία δύσκολη, που πραγματικά είναι αυτό το πολιτισμικό σοκ που εγώ πραγματικά το πάθα με την πρώτη ταινία, που εγώ παραπονιέμαι γιατί ένα αμάξι θα μου κλείσει τον δρόμο ή τη ράμπα μου και βλέπω ότι κάποιος άλλος δεν μπορεί καν να βγει από το σπίτι του γιατί δεν έχει το αμαξίδιο να βγει ή γιατί δεν έχει δρόμο να βγει. Εκεί πραγματικά για μένα είναι ένα πολιτισμικό σοκ και με κάνει να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να προσθέσω. Ίσως θα μπορούσα να μιλάω για ώρες αν έπαιρνα την κάθε ταινία να αναλύσω από τα δικά μου συναισθήματα. Και πιστεύω ότι ίσως και στο μέλλον θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις και να συνεχίσουμε αυτή την υπέροχη προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο μέσα από αυτό το φεστιβάλ. Και πραγματικά νομίζω ότι τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι άλλο να πω και απλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με επιτρέψετε να είμαι εδώ μαζί σας. Να ανοίξω το μικρόφωνο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Κατσιγιάννη. Να δώσω το λόγο στον κύριο Κίτσιο, στον Αντώνη Κίτσιο, να μας πει και ο ίδιος την, έτσι πώς βίωσε, πώς είδε τις ταινίες και αυτά που θα ήθελε να μοιραστεί μαζί μας πριν να πάμε μετά να δώσουμε το λόγο και στο κοινό για ερωτήσεις και επισημάνσεις. Ναι, κύριε Κίτσιο. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με προσκαλέσετε στο πάνελ. Σας ελπίζω να ακούγομαι. Ωραία. Ακούγεστε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ρωτασίδου, την κυρία Βλάχου, την κυρία Κατσιγιάννη και τον κύριο Κουζέλη φυσικά για την προσφορά τους. Η αλήθεια είναι πως και εγώ από πλευράς μου δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, ωστόσο πιάνομαι από λόγια της κυρίας Βλάχου, λόγια της κυρίας Κατσιγιάννη και δικές μου σκέψεις αναφορικά με τις ταινίες τις οποίες θα ήταν πολύ όμορφο να συζητήσουμε μαζί με το κοινό μας. Αυτά που έχω σημειωμένα εγώ είναι πως οι κοινοί άξονες τουλάχιστον που εντυπώθηκαν στο δικό μου μυαλό ήταν η φιλοδοξία που ενέπνεε όλα τα άτομα σε όλες τις ταινίες παρά τις κοινωνικές, ιδρυματοποιημένες δυσκολίες που αντιμετώπιζαν να επιδιώξουν κάτι περισσότερο από αυτό που τους δίνει η κοινωνία. Να επιδιώξουν να εργαστούν, να επιδιώξουν να αποδείξουν πως δεν χωράνε στα στενά αφηγήματα και καχέκτυπα που χτίζει η κοινωνία για τα συγκεκριμένα άτομα. Από εκεί και πέρα βλέπω πως έχω σημειώσει και τη λέξη στίγμα, μια λέξη που δυστυχώς είναι διασυνοριακή, δεν τελειώνει στην Ελλάδα, δεν τελειώνει στο Κονγκό, δεν τελειώνει πουθενά. Στο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο που ζούμε καλώς ή κακώς, επηρεάζει και επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την έννοια του στίγματος, ωστόσο από ό,τι
είδα και κατάλαβα και συνεχίζω να επεξεργάζομαι μέσα από τις ταινίες, είναι κάτι το οποίο δομεί και αναδομεί την έννοια της κανονικότητας όπως εμείς την έχουμε στο μυαλό μας. Και εδώ θέλω να πατήσω στην έννοια της κανονικότητας την οποία ανέφερε και η κυρία Βλάχου, προσπαθώντας μάλιστα με την παραφράση, ας πούμε, με τη λέξη ποικιλομορφία, να της δώσει μια διαφορετική ερμηνεία. Και εδώ να σημειώσω ότι η λέξη ποικιλομορφία είναι μια λέξη που αγαπώ, ωστόσο σήμερα επιλέγω εσκεμμένα να υιοθετήσω τη λέξη διαθεματικότητα, γιατί θεωρώ πως η διαθεματικότητα και όχι η ποικιλομορφία είναι αυτή που ίσως μπορεί να ονοματίσει όλες αυτές τις ταυτότητες και ετερότητες παράλληλα που φέρουν τα άτομα και οι πρωταγωνιστές των ταινιών μας. Από εκεί και πέρα, βλέπω πως έχω έντονες σημειώσεις για την ταινία Born to Dance, με τον drag show συγκεκριμένα σε παρένθεση, για να τη φέρω πιο κοντά στη μνήμη και το κοινό μας. Θεωρώ πως ήταν μια ταινία η οποία μου προξένησε πολύ όμορφα συναισθήματα και μου γκρέμισε πολλά στερεότυπα αναφορικά με το κομμάτι της αναπηρίας και πώς αυτό μπορεί να κινείται μέσα σε χώρους οι οποίοι από τη μία είναι προοδευτικοί, είναι ανοιχτοί, είναι ποικιλόμορφοι, είναι διαθεματικοί, από την άλλη είναι αρκετά κλειστοί και περιθωριοποιημένοι αναφορικά με κομμάτια όπως το κομμάτι της αναπηρίας, της προσφυγιάς κλπ. Βλέπω έρχονται και ερωτήσεις, σύντομα θα ολοκληρώσω και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε αυτές. Ωστόσο, χάρηκα από πλευράς μου, γιατί είδα πως μέσα από όλο αυτό το δραματοθεραπευτικό χαρακτήρα και μέσα από την αυτοπεποίθηση, τις εμπειρίες αυτών των ατόμων, μπόρεσα εγώ να ορατοποιήσω και να εσωτερικεύσω ιδέες και πρότυπα που είχα αναφορικά με άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ή και μη, τα οποία μπορεί να φέρουν μια ορατή αναπηρία μαζί τους. Τέλος, νομίζω σημαντικό είναι να αναφερθούμε και στα προνόμια στα οποία έκανε μια ανοίξη η κυρία Βλάχου. Καλώς ή κακώς, όπως αναφέρθηκε και στην πρώτη ταινία, ζούμε σε μια κοινωνία που είναι βασισμένη σε σχέσεις και σε προνόμια. Καλώς ή κακώς, πολλές φορές βρισκόμαστε σε αυτή την προνομιακή θέση, την οποία θεωρώ πως βρέθηκα κοιτώντας και καταναλώνοντας τις ταινίες. Ωστόσο, θεωρώ πως βρέθηκα και σε μια άβολη θέση. Βγήκα από το safe space μου και κατόρθωσα να κοιτάξω με μια διαφορετική ματιά τα άτομα με την όποια αναπηρία ή σύνδρομο φέρουν, τα οποία δεν ζούνε μέσα σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον, δεν ζούνε μέσα σε ένα ρομαντικοποιημένο περιβάλλον. Επιλέγουν να εκτίθενται μαζί με όλο το φάσμα των ταυτοτήτων τους σε ένα αφιλόξενο για αυτά περιβάλλον, δομικά μιλώντας πάντα. Και αυτό νομίζω ήταν κάτι που με συγκλώνησε και κάτι που πάνω στο οποίο θα συνεχίσω να σκέφτομαι και να τροφοδοτώ τον εαυτό μου με ιδέες. Και νομίζω από εδώ πέρα θα κλείσω το δικό μου λόγο και θα επιστρέψω στην κυρία Βλάχου. Ωραία, σας ευχαριστώ κύριε Κίτσιο. Να δώσω λίγο το λόγο στο κοινό τώρα. Βλέπω ότι έχουμε δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι από την κυρία Κυριακίδου. Πόσο εύκολο είναι ένα ανάπηρο άτομο που ζει στην Ελλάδα να προσδιορίσει το φύλο του. Πόσο ορατά είναι τα διεμφυλικά ανάπηρα άτομα και οι ανάγκες τους. Θα μπορούσε το ερώτημα να είναι και λίγο ρητορικό, αλλά δεν είναι και είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Παρόλο που έχουμε ελάχιστες έρευνες και είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω σε όλα αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι και στην Ελλάδα πλέον
είτε και μέσα από έτυπα, είτε μέσα από τα social media, είτε μέσα από συλλογικότητες και οργανώσεις, αρχίζει πλέον και η έννοια του προσδιορισμού του φύλου και της επιλογής του φύλου να γίνεται ευρύτερα. Μάλιστα προχθές διάβαζα και μία συνέντευξη με ανάπηρα άτομα με διαφορετικές ταυτότητες φύλου και πώς οι ίδιοι βιώνουν τις καταστάσεις στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αρχίζει να ξεκινάει μία διαδικασία. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και μόνο από το ένα χαρακτηριστικό, αυτό που είπε και η κυρία Κατσιγιάννη, της αναπηρίας, πόσο δε μάλλον γι' αυτό, και όταν μίλησα για πολλαπλές ταυτότητες, ταυτοχρόνως μίλησα και για πολλαπλή καταπίεση, αλλά θεωρώ ότι σταδιακά, ίσως αργά, μου έρχεται στο μυαλό αυτό που λέει «τα πάντα αλλάζουν γρήγορα, αλλά πολλά πράγματα παραμένουν ίδια». Όμως όχι τόσο ίδια όσο της προηγούμενης γενιάς. Θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει και ξεκινά μια διαδικασία και ένας αγώνας να διευρυνθεί η έννοια της κανονικότητας και στη χώρα μας. Δεν ξέρω αν η κυρία Κατσιγιάννη ή ο κύριος Κίτσιος θα ήθελε να συμπληρώσει κάτι σε αυτό. Κυρία Κατσιγιάννη, αν θέλετε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας. Ναι, ήθελα να πω ότι συμφωνώ με αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως, ότι τα τελευταία χρόνια μέσα από τις οργανώσεις των ανθρώπων με αναπηρία, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα προσπαθούμε ακόμη να αλλάξουμε, γιατί νομίζω ότι όταν γίνεται συλλογικά μια προσπάθεια, όταν ενωθούν πολλές φωνές, τότε ίσως είναι λίγο πιο εύκολο να αλλάξουν κάποια στερεότυπα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο, και δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δαχτυλάκι μας και να πούμε ότι δεν υπάρχει ακόμη προκατάληψη. Υπάρχει. Και μιλώ εκ μέρους των ανθρώπων με αναπηρία. Τουλάχιστον για τις κινητικές αναπηρίες που εκπροσωπώ εγώ και ο σύλλογός μας. Αλλά παρόλα αυτά βλέπω ότι ναι, μέσα από τη δράση του συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και όσο μπορώ να παρακολουθώ σε πανελλήνιο επίπεδο ή και σε πανευρωπαϊκό, τα πράγματα σιγά σιγά αλλάζουν. Το δύσκολο είναι να αλλάξουν οι νοοτροπίες, ο τρόπος σκέψης, τα στερεότυπα. Όπως λέω και εγώ σε κάθε επίσκεψη που κάνω στα σχολεία, στα δημοτικά, όταν με επισκέπτομαι τα παιδιά για να συζητήσουμε, το πρώτο πράγμα που τους ρωτάω, συγγνώμη, είναι αν ξέρουν ποια είναι η μεγαλύτερη αναπηρία. Και τότε όλα τα παιδάκια σηκώνουν χέρι, γιατί είναι διαδραστική η εκδήλωση αυτή που κάνουμε, και μου λένε να μην βλέπεις, να μην ακούς, να μην μπορείς να περπατήσεις, να κοιμάσαι, εννοούν όταν είσαι σε κόμμα. Και όμως η μεγαλύτερη αναπηρία, η σωστή απάντηση είναι ότι η μεγαλύτερη αναπηρία είναι η συμπεριφορά μας. Και όταν τους λέω αυτό, τότε τα παιδάκια αρχίζουν και καταλαβαίνουν, γιατί πρέπει πάντα από μικρή ηλικία να φροντίσουμε να περάσουμε κάποιες βάσεις. Και όταν γίνεται αυτή η συζήτηση, ακόμα και οι ενήλικες και οι δάσκαλοι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι η φύση δίνει το έλλειμμα, η κοινωνία δίνει την αναπηρία. Είμαστε εμείς και ο τρόπος σκέψης μας που πρέπει να αλλάξει. Οπότε νομίζω πως ναι, είναι πολύ δύσκολα ακόμη τα πράγματα. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ήταν. Ομολογούμε να το παραδεχτούμε, ομολογώ πως πρέπει να το παραδεχτούμε, αλλά έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο να κάνουμε. Και πρέπει να το κάνουμε ενωμένοι και δυναμικά. Και δεν εννοώ μόνο εμείς που έχουμε το θέμα της αναπηρίας, εννοώ όλη η κοινωνία. Πρέπει να αλλάξει όλη η κοινωνία, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης. Πρέπει να καταρρύψουμε στερεότυπα, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει να ανοίξουμε τα μυαλά μας,
τα οποία είναι μια αγαπημένη φράση μου, ότι τα μυαλά είναι σαν τα λεξίδωτα, λειτουργούν μόνο όταν είναι ανοιχτά. Ο κύριος Κίτσιος, Αντώνη. Για να απαντήσω και εγώ στην ερώτηση, όχι μόνο σε λατιά άτομα, αλλά και άτομο που διατηρεί μια ομάδα που ασχολείται ενεργά με το φύλλο και όλες τις εκφάνσεις του, είτε αυτό είναι βιολογικό είτε κοινωνικό, η αλήθεια είναι πως δεν είναι καθόλου εύκολο και σίγουρα μου έρχονται δύο λόγοι στο μυαλό. Ένα, γιατί το ίδιο το άτομο φέρει αυτές τις φοβίες και ειδικότερα εσωτερικευμένη τρανσφοβία, αν θέλουμε να μιλάμε με ειδικότερους όρους, γιατί η ερώτηση βλέπω πατάει στο διεμφυλικό κομμάτι των ατόμων με αναπηρία. Έχει τύχει πολλές φορές να επιδιώξω να συνεργαστώ μέσα από την ομάδα μου με άτομα που πράγματι είναι διεμφυλικά, intersex και όχι μόνο και φέρνουν μια αναπηρία. Ωστόσο, από πλευράς τους ήθελαν να διατηρήσω σίγουρα ένα απόρριτο. Δεν αισθανόταν πως θα μπορούσαν να εκθέσουν την σύσσωμη την ταυτότητά τους στον κόσμο. Οπότε επιδίωκαν την ανωνυμία, επιδίωκαν να κρυφτούν πίσω από τις λέξεις. Κάτι που μου δείχνει προσωπικά πως είμαστε πολύ πίσω, καλός ή κακός, από την παραδοχή της ίδιας ταυτότητας, που, η οποία θα οδηγεί σε μια αυτοπραγμάτωση, αν θέλετε, επιλογικά του ατόμου και τελικά σε μια εκπροσώπηση αυτού και της ίδιας της κοινότητας. Από εκεί και πέρα, ο δεύτερος λόγος που μου έρχεται στο μυαλό είναι το γεγονός ότι θεωρώ πως βρισκόμαστε ακόμη στο κομμάτι της αναγνώρισης και όχι της καταπολέμησης του ίδιου του στερεοτύπου, του προσδιορισμού του ατόμου ως διεμφυλικό, αλλά παράλληλα και ως άτομο με αναπηρία και όχι μόνο. Δηλαδή, δεν θεωρώ πως κάνουμε βήματα πρακτικά, κάνουμε όμως θεωρητικά. Βρισκόμαστε στο πλαίσιο που δίνουμε ορατότητα, αναγνωρίζουμε τα φαινόμενα, τους θεσμούς, τις δομές, τις συνθήκες, τους άξονες που περιορίζουν τα άτομα και θεωρώ πως μετέπειτα, δεν μπορώ να ξέρω πότε ή πού, θα μπορέσουμε να περάσουμε και στο στάδιο της καταπολέμησης, της έμπρακτης καταπολέμησης όλων αυτών των μηχανισμών που καταλήγουν να δημιουργούν αυτό το συγκρουσιακό πλαίσιο μεταξύ ορατότητας της ταυτότητας και αορατοποίησης θανάτου της, αν θέλετε. Αυτό από εμένα. Ωραία. Σίγουρα υπάρχει κάποια στιγμή, κοίταζα λίγο στο διαδίκτυο, γιατί υπάρχουν και τα κινήματα των μέσα από τα media, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, πέρα από τα κεντρικά ή τα κυρίαρχα, ας το πούμε, πέρα από τους κεντρικούς ή κυρίαρχους οργανισμούς. Και είχα δει ότι η ομάδα Ορλάντο στις 3 Δεκεμβρίου είχε μία ανάλυση και αυτό που έβγαλε δεν ήταν ούτε ευχολόγια, ούτε τι ωραία, πώς όλοι ίσχυοι, όλοι διαφορετικοί και όλα αυτά, όλη αυτή η ρητορία πια που την ακούμε και αρχίζει να είναι ενοχλητική με τον τρόπο που γίνεται. Και είδα ότι ένα μέρος, μάλιστα το είχα κρατήσει κιόλας, λέει «Οι ανάπηροι βιώνουν ήδη πολλαπλούς αποκλεισμούς και δυσκολίες λόγω του μη προσαρμοσμένου στις ανάγκες τους κοινωνικού περιβάλλοντος. Η ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητά τους αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα κοινωνικού αποκλεισμού και καταπίεσης και η αναπηροφοβία και οι μη συμπεριληπτικές προς εν λόγω άτομα, υπηρεσίες, οργανώσεις και εκδηλώσεις, ακόμα και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, εντείνουν τους διπλούς αποκλεισμούς. Ταυτόχρονα, τα άτομα με αυτές τις διασταυρούμενες ταυτότητες έχουν να διαχειριστούν πολλαπλό στίγμα και εμπόδια σε πολλά διαφορετικά πλαίσια, στο εκπαιδευτικό, ακαδημαϊκό, εργασιακό, κοινωνικό, που καθιστούν ακόμα πιο δύσκολη και σύμπλοκη υπόθεση την εξέλιξη και την αυτοπραγμάτωσή τους. Γι' αυτό ίσως και στην αρχή μία από τις σκέψεις που έκανα βλέποντας τις ταινίες είναι όταν αναφερόμαστε στις πολλαπλές διασταυρούμενες ταυτότητες, αναπόφευκτα δεν μπορώ παρά την πολλαπλή την έννοια του προνομίου. Όμως, ένα πολύ βασικό πρώτο βήμα είναι έστω η αναγνώριση του προβλήματος.
Και βλέπω ότι και τουλάχιστον με τους νέους ανθρώπους, με το άνοιγμα λίγο, με τις συζητήσεις, με τις ταινίες, με το άνοιγμα των μυαλών, έχει να κάνει και πόσο συντηρητική είναι μια κοινωνία. Και ξέρουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι Αθήνα μόνο, είναι πολύ περισσότερα, αλλά δεν είναι και όπως ήταν κάποια χρόνια νωρίτερα. Υπό αυτή την έννοια είπα ότι έχουν γίνει κάποια βήματα, χωρίς βέβαια να ήθελα, πώς να το πω, να κοιτάζουμε αλλού στα προβλήματα που πραγματικά υπάρχουν. Υπάρχει μια άλλη ερώτηση, η οποία λέει, πιστεύετε πως προάγεται η χειραφέτηση των αναπήρων σε κάποια από τις ταινίες? Η πρώτη αυθόρμητη απάντηση που μου έρχεται είναι πρώτα απ' όλα στην τελευταία ταινία, όπου πολύ ξεκάθαρα είχαμε αφηγήματα, εμπειρίες, ζωές ανθρώπων, πολύ πέρα, πολύ πάνω από μία διάγνωση. Όπως επίσης και μέσα σε πλαίσια κοινωνικά, πολιτισμικά, πλαίσια τέχνης, στην ταινία «Το Born to Dance with an Extra Chromosome». Αυτή είναι η πρώτη έτσι αυθόρμητη απάντηση σε αυτή την ερώτηση σε σχέση με τις ταινίες που είδαμε. Και βέβαια και η ανατροπή. Και η ανατροπή που υπήρξε στην ταινία «Solo», αν και μου φάνηκε λίγο επιφανειακή ως ανατροπή, αλλά ήταν μια ανατροπή, αλλά και το βίωμα αυτό που είδαμε στην Βραζιλία με τον ντοκιμαντέρ το «Movement». Προσωπικά θεωρώ ναι, προάγεται η χειραφέτηση των αναπήρων, αλλά δεν είναι μόνο θέμα κάποιων ταινιών, είναι πολύ περισσότερα. Κυρία Κατσιγιάννη, κύριος Κίτσιος, αν έχετε να πείτε κάτι σε σχέση με αυτό το ερώτημα. Αν προάγεται η χειραφέτηση των αναπήρων σε κάποια από τις ταινίες. Προσωπικά, και συγγνώμη αν παίρνω το λόγο από την κυρία Κατσιγιάννη, θεωρώ πως προάγεται σε όλες τις ταινίες πράγματι. Μπορεί πράγματι στην πρώτη ταινία είναι ερμή να μην το βλέπουμε, να μην είναι πράγματι ξεκάθαρο, ωστόσο έστω και στο φαντασιακό το ότι, επιστρέφω πάλι στα αρχικά μου λόγια, το ότι οι γυναίκες έχουν φιλοδοξίες, θέλουν να γίνουν, υπάρχει αυτή η δυναμική της εξέλιξης της ζωής τους και όχι η παθητικότητα και η ματέωση, θεωρώ πως συμβάλλει τελικά κατασταλτικά στο να συμπεράνουμε πως τόσο αυτή η ταινία, στην οποία είναι πιο ορατό το κομμάτι της αποξένωσης, όσο και στις υπόλοιπες, πράγματι μπορούμε να καταρρύψουμε τα όποια αφηγήματα και τελικά να οδηγηθούμε στην χειραφέτηση του μισαναπηρισμού όλων των δομών που συνηγορούν με τον ένα με τον άλλο τρόπο στο να περιορίζουν τα όνειρα αυτών των ανθρώπων. Οπότε και εμένα η δική μου απάντηση είναι σίγουρα καταφατική. Δεν θα μπορούσα τουλάχιστον τώρα να εκφέρω διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω αν η κυρία Σοφία Σπανίδου βλέπει κάποια προβληματική πίσω από αυτό. Δεν ξέρω αν θέλει να ανοίξει το μικρόφωνο είτε να σχολιάσει περαιτέρω αναφορικά με την ερώτηση. Μπορεί να γίνει αυτό, κυρία Καρτασίδου. Έχει, ναι, το κυρία Κατσιγιάννη. Όχι, αν μπορεί η κυρία Σπανίδου, η Σοφία που έθεσε το ερώτημα, αν πιστεύουμε πως προάγεται η χειραφέτηση των αναπήρων σε κάποια από τις ταινίες, αν θα ήθελε να... ωραία. Το γράψε, γι' αυτό το έγραψε. Συγγνώμη, το είδα πρώτη και γι' αυτό δεν κατάλαβα. Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Εάν δεν βλέπω κάποια ερώτηση. Η κυρία Κατσιγιάννη μήπως ήθελε λίγο, γιατί είχε ανοίξει το μικρόφωνο της. Ναι, έχει καλύψει ήδη ο κύριος Κίτσιος. Κάτι παρόμοιο θα έλεγα και εγώ, οπότε να μην επαναλαμβάνομαι. Νομίζω θα συμφωνήσω απόλυτα. Ευχαριστώ.
Ωραία, ευχαριστούμε. Κυρία Βλάχου, να διαβάσουμε λίγο και τα σχόλια που υπάρχουν στο chat σχετικά με τις ταινίες και τις τοποθετήσεις σας. Αρχικά από την κυρία Εκατερίνη Σαμάντη, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα συναισθήματα που μας δώσατε την ευκαιρία να βιώσουμε. Η κυρία Άννα Εύα Μπεζέ αναφέρει ότι είναι υπέροχες οι σημερινές επιλογές των ταινιών. Είναι μία και μία. Πόσο όμορφο να βλέπουμε και να ακούμε τις ιστορίες ανθρώπων με αναπηρία από όλο τον κόσμο. Και τέλος, η κυρία Χριστίνα Σιδοπούλου να φέρει συγχαρητήρια και πολύ ωραία εκδήλωση και πολύ ωραία δουλειά. Αυτά. Ωραία, νομίζω ότι σιγά σιγά ερχόμαστε προς το τέλος αυτής της σημερινής εκδήλωσης. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάλι και την κυρία Καρτασίδου και τους όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτό το έργο και τον κύριο Σπύρο Κουζέλη για την μετάφρασή του στην νοηματική, αλλά και για τους συνεργάτες, συναδέλφους μου στο πάνελ, τον κύριο Κίτσιο και την κυρία Κατσιγιάννη, για αυτή τη συζήτηση και φεύγω γεμάτη εμπειρίες, συναισθήματα, σκέψεις και με μια πολύ έντονη διάθεση πια πεπισμένη ότι η έννοια της κανονικότητας μόνο όρια και περιορισμούς μπορεί να επιφέρει στις ζωές όλων μας. Ευχαριστώ. Να δώσω και το λόγο στην κυρία Κατσιγιάννη και στον κύριο Κίτσιο για να πουν έτσι μια πρόταση στο κλείσιμο αυτής της βραδιάς. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Καρτασίδου. Νομίζω ότι από τέτοιου είδους εκδηλώσεις φεύγουμε όλοι πιο πλούσιοι, με πιο άνοιχτα μυαλά, με διαφορετική προοπτική και μπορούμε να δούμε με άλλο βλέμμα πολλά θέματα και πολλούς προβληματισμούς, να θέσουμε προβληματισμούς αλλά και να λύσουμε προβλήματα και γενικά να δεχτούμε αυτό που είπατε κι εσείς, ότι η κανονικότητα μόνο όρια μπορεί να θέσει. Το κανονικό είναι αυτό που βιώνει ο καθένας, είναι η ζωή του, είναι το πώς είναι μέσα στην κοινωνία, το πώς αποδέχεται ο καθένας τον εαυτό του και το πώς γίνεται αποδεκτός ή τουλάχιστον πώς προσπαθεί να γίνει αποδεκτός από την υπόλοιπη κοινωνία. Όλοι μαζί θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, γιατί δυστυχώς την έννοια της κανονικότητας θα την βιώνουμε και θα την χρειαστεί να ανεχθούμε, να το πω έτσι, πολλές φορές ακόμη και να δώσουμε τις μάχες μας, τις οποίες είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε. Και λίγο-λίγο τα πράγματα πιστεύω ότι θα αλλάξουν και θα γίνουν προς το καλύτερο. Επενδύουμε πάνω στους νέους ανθρώπους. Ελπίζουμε ότι αυτοί είναι που θα κάνουν τη μεγάλη διαφορά και ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε εμείς και ίσως οι πιο παλιοί από εμάς. Και ότι η κοινωνία μας τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλύτερη, πολύ πιο ίση και πολύ πιο δίκαιη για όλους μας. Να σας ευχαριστήσω θερμά ξανά. Να ευχηθώ καλές γιορτές, καλή δύναμη, καλούς αγώνες και πάντα να βρισκόμαστε σε τέτοιου είδους δράσεις με δύναμη, υγεία και πάντα επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλη μία ερώτηση υπάρχει από το κενό πριν κλείσουμε. Τελικά τι είναι η ταυτότητα για εσάς? Μ' ακούτε, δεν ξέρω. Ακούγομαι? Γεια χαρά. Τελικά, προσωπική ταυτότητα, εθνική ταυτότητα, ιδιότητα του πολίτη, είναι η υποκειμενική αφήγηση, είναι στοιχεία που έχουν σχέση με την επιθυμητή ταυτότητα, με την επιβαλλόμενη. Ανοίγουμε ένα τεράστιο θέμα για το τι είναι η ταυτότητα και ποια είναι η διαδικασία κατασκευής της. Θα μείνω εδώ στην έννοια της υποκειμενικής ταυτότητας, αλλά και στην έννοια της ταυτότητας του ενεργού πολίτη, γιατί πια θα πάμε σε ένα τεράστιο θέμα.
Και ίσως θα παρέπεπτα λίγο στο κλασικό, παλιό μεν κλασικό δε βιβλίο του Γκόφμαν για το στίγμα, όπου γίνεται μια πάρα πολύ ουσιαστική αναφορά και υπάρχει και μια μακροσκελής εισαγωγή πάρα πολύ σημαντική της κυρίας Μακρινιώτη, που γίνεται η αναφορά στην διάσταση της ταυτότητας και στο στίγμα της ταυτότητας, αλλά είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν είναι ένα πράγμα η ταυτότητα. Δεν έχει μία μόνο διάσταση. Κυρία Κίτσιο, κυρία Κατσιγιάννη. Ναι, η αλήθεια είναι πως και εγώ δεν θα μπορούσα να δώσω μία απάντηση. Όταν μιλάμε για ταυτότητα, αυτόματα ενεργοποιούμε και μία βεντάλια ταυτοτήτων, τις οποίες φέρουμε ή μπορεί και να μην φέρουμε. Μπορεί να αποκτούμε στην πορεία της ζωής μας, μπορεί να χάνουμε. Αυτό μας διδάσκει τουλάχιστον η ταυτότητα και η ψυχανάλυση με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ταυτότητα όμως για μένα, αν θα μπορούσα να βρω έναν όρο ο οποίος να περιγράφει όλο αυτό το συνοθήλευμα, το πλουραλιστικό αν θέλετε συνοθήλευμα ταυτότητων, θα ήταν η ποικιλομορφία, θα έλεγα πάλι, ένας αρμονικός χώρος μέσα στον οποίο μπορούν να συνυπάρξουν ολιστικά όλα αυτά τα μέρη και οι εκφάνσεις αυτού που ονομάζουμε αυτού. Και θα δώσω το λόγο είτε στην κυρία Κατσιγιάννη είτε στην κυρία Βλάχου. Να προσθέσω λίγο, κυρία Κατσιγιάννη, συγγνώμη. Ίσως θα μπορούσα να θέσω το ερώτημα στην ταυτότητα ποιος είμαι. Αλλά το ερώτημα ποιος είμαι, ενώ φαίνεται ότι είναι προσωπικό κοινωνικό, δεν είναι μόνο ατομικό, γιατί κατασκευάζεται και κατασκευάζεται συνεχώς μέσα σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά ας δούμε το ερώτημα ποιος είμαι, όχι όμως ως ένα στενά προσωπικό ή ατομικό ερώτημα μόνο. Είναι και ατομικό, αλλά όχι μόνο ατομικό ερώτημα. Συγγνώμη κυρία Κατσιγιάννη, πήρα το λόγο. Ναι, παρακαλώ. Όχι, παρακαλώ. Απλά εμένα η απάντησή μου είναι πως δεν έχω κάποια απάντηση αυτή τη στιγμή για αυτό το ερώτημα. Είναι, όπως είπε και ο αγαπητός κύριος Κίτσιος, είναι μια βεντάλια, οπότε είναι κάτι που δεν μπορώ να απαντήσω τώρα και θα μπορούσα να απαντήσω με μια μακροσκελή απάντηση. Αλλά νομίζω δεν έχω κάποια απάντηση. Είναι λίγο περίπλοκο το θέμα της ταυτότητας. Δεν έχω καταλήξει κι εγώ πραγματικά. Ωραία. Εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι και ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε τελεία. Το προβληματικό πάλι με την όλη θεώρηση της ταυτότητας είναι ότι την κοιτάζουμε προσωποκεντρικά, εγωκεντρικά, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τελικά τι είναι ο εαυτός για μας, να δώσουμε έναν πάγιο ορισμό, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας μαθαίνουμε να προσδιοριζόμαστε και να αυτοπροσδιοριζόμαστε μέσα από τους άλλους. Οπότε μήπως τελικά η ερώτηση είναι τι είναι η ταυτότητα για τους άλλους, η δική μας ταυτότητα για τους άλλους. Και το θέτω έτσι σαν τελικό επιλογικό προβληματισμό. Ωραία. Δεν ξέρω, κυρία Καρτασίδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ κατατοπιστικά όλα. Είναι μια αγαπημένη ενότητα και για μας, γιατί όλο το φεστιβάλ φέτος είχε σαν σκοπό έτσι να αναδείξει ταυτότητες, διαπολιτισμικότητα, πολλούς παράγοντες που ουσιαστικά όλοι τους έχουμε στην καθημερινότητά μας και σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε. Γεια.